Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Τραπεζιώτης, είμαι ο πρόεδρος του Συλλόγου του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου Επιστημόνων και Ατόμων Εργασιακής Εξειδίκευσης με την επωνυμία Ινστιτούτου Έρευνας και Μελέτες Θουκυδίδης. Σήμερα σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμη διαδικτυακή μας εκδήλωση, το θέμα της οποίας είναι η διδασκική πολιτική. Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Μπέση Κωνσταντίνο, δασολόγο. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ενώσεως Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων, καθώς είχε την τιμή να είναι και ο εκπρόσωπος της χώρας στην συνδιάσκεψη του ΟΗΕ το 2005 για τα δάση. Το αντικείμενο όμως, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι η δασική πολιτική. Ο λόγος στον κύριο Κωνσταντίνο Μπέση. Κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί φίλοι του Ινστιτούτου Έρευνας και Μελέτης του Κυρίδης. Πρέπει ευθύς εξ αρχής να τονίσω ότι είναι αξιέπαινη η πρωτοβουλία σας να κουβεντιάσουμε σήμερα για τη δασική πολιτική. Αντιλαμβάνομαι ότι η αφορμή για όλο αυτό, για όλη αυτή τη συζήτηση, είναι οι καλοκαιρινές καταστροφικές πυρκαγιές. Για μένα όμως είναι σημαντικότερο αυτή η συζήτηση να έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών, όλων ημών δηλαδή, για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του δασικού μας πρότου. Ήδη από τον 4ο π.Χ. αιώνα, ο Πλάτωνας σχολίασε τους κινδύνους που απορρέουν αν η διαχείριση των φυσικών πόρων δεν γίνει με ορθολογικό τρόπο. Έγραφε λοιπόν στον Κριτία ο Πλάτωνας: «Στην Αττική υπάρχουν βουνά που τώρα μόνο από μέλισσες μπορούν να κατοικηθούν, ενώ όχι πολύ παλιά ήταν καλυμμένα με όμορφα δέντρα και με πλούσια βοσκοτόπια για τα ζώα. Τότε οι βροχοπτώσεις δεν πήγαιναν χαμένες, όπως γίνεται τώρα, επειδή γλιστρούν προς τη θάλασσα, πάνω από τις άγονες επιφάνειες. Η βροχή συγκεντρωνόταν από το έδαφος, αποθηκευόταν σε αδιάβροχη άγυρο και ξαναεμφανιζόταν με τη μορφή πηγών ή ποταμών». Αυτά έλεγε ο Πλάτωνας 2.500 χρόνια πριν. Ο Πλάτων λοιπόν έγκαιρα εντόπισε ότι η διαχείριση οποιουδήποτε πόρου συνδέεται με την διαχείριση όλων των άλλων. Η αλληλεξάρτηση λοιπόν των εδαφών και δασοκάλυψης έγινε κατανοητή στην Ελλάδα αιώνες πριν. Αυτό είναι από μόνο του ένα παράδειγμα από την βαθύτερη έρευνα του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Θεόφραστου, γύρω από τη βιολογική δομή και στη σχέτιση των ζώων των οργανισμών με το περιβάλλον, τις καταστάσεις της οικολογικής ισορροπίας, τη γενετική ποικιλία και την προσαρμογή στο περιβάλλον. Το τρίπτυχο λοιπόν δασική πολιτική, περιβαλλοντολογική πολιτική, βιώσιμη ανάπτυξη είναι η σύγχρονη εκφορά αυτών που πρώτη η ελληνική σκέψη ανέδειξε 2.500 χρόνια πριν. Τι έλεγε λοιπόν ο Πλάτων? Ότι έβλεπε τον ημιτό χωρίς δέντρα, ότι το νερό έφευγε και κατέλεγε στη θάλασσα μαζί με το έδαφος. Αυτό βέβαια δεν είχε ως αιτία τις πυρκαγιές, είχε άλλη ανθρωπογενή αιτία. Τότε, για την μεγάλη δόξα της πόλης των Αθηνών, εκατοντάδες τριήρης κατασκευάστηκαν σε βάρος του δάσους του ημιτού. Πήραμε όλη την ξυλία από τον ημιτό και φτιάξαμε πέφτα. Έλεγε λοιπόν ο Πλάτωνας ότι τα πάντα χρειάζονται διαχείριση. Δεν γίνεται να παίρνουμε αλόγιστα τους φυσικούς πλούτους. Είναι εξαιρετικά θλιβερό να το λέει κανείς, αλλά από την ελληνική δασική πολιτική αποφασιάζει τόσο το όραμα όσο και η κοινή πολιτική και η κοινή λογική. Απουσιάζει κάτι πολύ πιο ουσιαστικό όμως για μένα, το ενδιαφέρον. Το απλό πολιτικό ενδιαφέρον. Η χώρα μας είναι περίπου 131 εκατομμύρια στρέμματα.
Από αυτά τα 25% περίπου είναι δάση. Ή κάπως συγκροτημένοι δασόμορφοι θαμνώδεις εκτάσεις. 20% είναι οι γεωργικές αρρωτριές εκτάσεις. 5-6% είναι δεντροκαλλιέργειες. 3-4% αποτελούν λίμνες, τα ποτάμια και τα δέλτα των ποταμών. Περίπου 30% είναι μια έκταση η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ερημοποιημένη. Γιατί είναι ερημοποιημένη? Είναι ερημοποιημένη διότι έχει φύγει η φυσική βλάστηση. Κάθε μεγάλη νεροποντή, όπως οι πρόσφατες, πέφτουν στο ακάλυπτο έδαφος, παρασέρνουν το χώμα, πλημμυρίζουν δρόμοι, σπίτια, σιδηροδρομικές γραμμές και καταλήγει όλο αυτό το φερτό υλικό στη θάλασσα. Κάθε χρόνο υπολογίζεται ότι 90 εκατομμύρια εδάφους, κυβικών μέτρων εδάφους, περίπου είναι σε όγκο ως ένα νησί της Κέας, παραγωγικό έδαφος, χάνεται στη θάλασσα. Και αναρωτιέμαι, αυτό η πολιτεία διαχρονικά δεν το βλέπει? Δεν το βλέπει γιατί πολύ σωστά πληρώνουμε δισεκατομμύρια χρήματα για την εθνική μας άμυνα, για να προστατέψουμε τα εδάφη της πατρίδος μας. Κάθε σπιθαμή, αλλά εδώ, μη ξοδεύοντας ελάχιστα, κινδυνεύει αυτή η πατρίδα να τη χάσουμε μέσα από τα χέρια μας, χάνοντας το έδαφος της. Για να μείνει μόνο σκελετός. Να μείνει δηλαδή το μητρικό πέτρωμα, στο οποίο θα ακτινοβολεί η υψηλή θερμοκρασία του ήλιου και θα είναι σχεδόν μη κατοικήσιμη χώρα. Άρα λοιπόν θα πρέπει κάπως διαφορετικά να δούμε τα πράγματα. Ξέρετε, είχα μια δυσκολία ευθύς εξ αρχής στην τοποθέτησή μου. Η δυσκολία είχε να κάνει αν θα πρέπει να αναλωθούμε στο τι γινότανε, στο τι γίνεται και στο τι έπρεπε να, πρέπει να γίνεται, ή θα έπρεπε, μπας και γίνει περισσότερο αντιληπτό από όλους, να μιλήσουμε για τη σημασία του ίδιου του δάσους. Δηλαδή, πόσο σημαντικό είναι το δάσος για να κατανοήσουμε γιατί πρέπει να υπάρχει πολιτική για το δάσος. Και αυτή η δυσκολία έχει να κάνει με το ότι αν άρχιζα να λέω, για παράδειγμα, ότι το δάσος είναι για παραγωγή ξυλίας. Το ξύλι είναι μια πολύ σημαντική πηγή ενέργειας, καυσόξυλα, ξυλοκάρβουνα, είτε ως κατασκευές, ναυπηγική, επιλοποιία, διακόσμηση, βιομηχανικό, παράγεται το χαρτί μέσα από το οποίο δια χρόνια, για αιώνες ολόκληρους, αναπτύχθηκε ο πολιτισμός των ανθρώπινων κοινωνιών, θα ήμουν λίγο κουραστικός. Πιστεύω όμως ότι μερικά απλά στοιχεία πρέπει να τα δώσω. Και πρέπει να τα δώσω για να γίνει κατανοητό στον καθένα από εμάς η σημασία του ίδιου του δάσους. Γνωρίζουμε όλοι ότι το δάσος παράγει οξυγόνο και καταναλώνει διοξείδιο του άνθρακα. Ξέρουμε πόσο είναι αυτό? Ένα στρέμμα δάσους σε ένα χρόνο δεσμεύει από την ατμόσφαιρα 400 κιλά διοξείδιο του άνθρακα και το μετατρέπει με τη φυτοσύνθεση σε 400 κιλά περίπου οξυγόνο, από τα οποία περισσότερο περίπου από το μισό, 250 κιλά περίπου, μένει ελεύθερο στην ατμόσφαιρα. Ξέρετε πόσο είναι αυτό? Όσο καταναλώνει ένας άνθρωπος ένα χρόνο.
Άρα λοιπόν, να κάνουμε μία απλή αναλογική συζήτηση. Ποιος είναι ο πληθυσμός του πλανήτη? Ο καθένας από εμάς χρειάζεται 250 κιλά οξυγόνο και για να παραχθεί αυτό το οξυγόνο χρειάζεται ένα στρέμμα δάσους για τον καθένα μας. Άρα, όσο μειώνουμε την εδαφική κάλυψη και το δάσος, τόσο δεν θα βρίσκουμε οξυγόνο για την ίδια την ζωή των ανθρώπων. Και δεν μιλάμε για τα άλλα έμβια όντα του πλανήτη. Επίσης, το δάσος μειώνει την ένταση του φωτός. Δημιουργεί ένα πιο ευχάριστο στο μάτι φως όταν βρίσκεσαι κοντά σε δάσους. Αλλά πιο σημαντική του λειτουργία. Η πιο σημαντική του λειτουργία, την οποία δεν την αντιλαμβανόμαστε, είναι ότι εξωτερώνει πολλές επιβλαβείς ουσίες. Για παράδειγμα, ένα στρέμμα δάσους από πεύκα μπορεί να συγκρατήσει 3.200 κιλά από στερεά σωματίδια σκόνη. Ενώ ένα στρέμμα οξιάς, για παράδειγμα, 6.500 κιλά από στερεά σωματίδια. Ένα στρέμμα, παράδειγμα, ερυθρελάτης που στην περιοχή μας στην Ελλάδα έχουμε μόνο στη Δράμα, απορροφά 25 κιλά διοξίδιο του θείου και άλλων οξυδίων. Ενώ ένα στρέμμα λεύκης 19,5 κιλά περίπου. Θα έχετε παρατηρήσει όλοι επίσης ότι όταν βρίσκεται στο δάσος η θερμοκρασία είναι πιο ευχάριστη. Καύσωνα να έχει στην ύπαιθρο, στο δάσος έχουμε μία θερμοκρασία εντός του δάσους 10 βαθμούς λιγότερο. Μειώνει δηλαδή τις υψηλές θερμοκρασίες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στην περιοχή της Μεσογείου. Συγκρατεί τα νερά της βροχής. Όταν λοιπόν πέφτει βροχή, για παράδειγμα, και μειώνεται η ένταση με την οποία πέφτει στο έδαφος 50%. Εάν πέσει σε περιοχή που δεν έχει δάσος, θα είναι 50% πιο ισχυρή. Και ταυτόχρονα, όταν έχει δάσος, το νερό δεν είναι μόνο ότι μειώνεται η δύναμη της βροχής, απορροφάται από το έδαφος, καταλήγει, φιλτράρεται και καταλήγει στις φυσικές πηγές και έχουμε ένα πολύ καθαρό νερό. Όταν δεν υπάρχει έδαφος, η ένταση με την οποία πέφτει η βροχή αποκολλά στερεά σωματίδια του εδάφους, μειώνει την εδαφοκάλυψη και, όπως προείπαμε, καταλήγει στη θάλασσα. Άρα λοιπόν, πολλά από τα φαινόμενα τα οποία βλέπουμε είναι φαινόμενα τα οποία όλοι γνωρίζουμε, αλλά δεν θέλουμε να τα αντιληφθούμε. Ότι μειώνοντας τη δασοκάλυψη, αφήνοντας τις εκτεταμένες καταστροφές, στην πραγματικότητα μειώνουμε την ποιότητα της ζωής μας και ταυτόχρονα χάνουμε παραγωγικές δυνατότητες της χώρας. Λυπάμαι που θα το πω, αλλά για δεκαετίες ολόκληρες δεν υφίσταται στην αντίληψη κανενός πολιτικού η έννοια του να ασχοληθούμε με το δάσος, με την δασική πολιτική. Δεν νομίζω ότι δεν κατανοούν τα στοιχειώδη που ανέφερα πριν από λίγο για τη σημασία των δασών. Απλώς δεν θέλουν να ασχοληθούν. Και όταν ασχοληθούν,
το κάνουν κάτω από την πίεση της κοινής γνώμης. Μετά από κάποια μεγάλη πυρκαγιά, όπως για παράδειγμα μετά τις φετινές πυρκαγιές, ανακοινώσαμε ότι οι δασικές υπηρεσίες, ενώ δεν υπήρχε είχε διαλυθεί και δεν υπήρχε καμία κεντρική οργάνωση, επανέρχονται στην κεντρική υπηρεσία. Χωρίς όμως σχεδιασμό και χωρίς οραματική πολιτική. Το κάνουμε απλώς για την κοινή γνώμη. Ασχολούμαστε με τα δάση μόνο όταν έχουμε την πίεση της κοινής γνώμης ή την πίεση κάποιων κοινωνικών ομάδων που ενδιαφέρονται κατά κύριο λόγο για να αποχαρακτηρίσουμε μια περιοχή, γιατί έχουμε τον οικοδομικό συνεταιρισμό Α, Β. Μόνο τότε ασχολούνται οι πολιτικοί με τα δάση και όχι πάντα από τη σωστή πλευρά. Υπάρχουν πάρα πολλά παράδοξα που συμβαίνουν. Για παράδειγμα, ενώ γνωρίζουν ότι για να μην έχουμε πυρκαγιές πρέπει τα δάση να διαχειρίζονται, και τι εννοώ να διαχειρίζονται, να παίρνουμε ξυλία από το δάσος, να παίρνουμε τα προϊόντα δηλαδή από το δάσος, να καθαρίζουμε τον υπόροφο, ώστε να μειώνεται η έφλεκτη ύλη, πράγμα που συνέβαινε παλαιότερα, δεν δίνουν κανένα κονδύλιο για την διαχείριση των δασών. Απέναντίας, έχουμε ανεβάσει σε δυσθεώρητα ύψη τα χρήματα που δίνουμε για την καταστολή των πυρκαγιών και όχι για την εξάλληψη της αιτίας. Έτσι, ενοικιάζουμε ελικόπτερα, αεροσκάφη, προλαμβάνουμε συνεχώς πυροσβέστες, αλλά στην πραγματικότητα τη φλεγή βόμβα που υπάρχει μέσα στα βάση την αφήνουμε από τη στιγμή που δεν τα έχουμε σε διαχείριση. Και σκεφτείτε ότι η συνολική έκταση την οποία διαχειρίζεται η δασική υπηρεσία και θα έπρεπε να είναι σε διαχείριση είναι το 65% περίπου της χώρας. Όταν το 65% περίπου της χώρας στην πραγματικότητα έχει απαιθεί χωρίς κονδύλια, είναι φυσικό και επόμενο να έχουμε τα αποτελέσματα των δασικών πυρκαγιών. Μέχρι για παράδειγμα την δεκαετία του 90 μέχρι το 1998, από το 1952 για παράδειγμα, ο μέσος όρος των καιόμενων εκτάσεων στα δάση ήταν 50.000 εκτάρια. Ένα εκτάριο είναι 10 στρέμματα, για να όσους δεν ξέρουν για τι πράγμα μιλάμε. Ήταν περίπου 50.000 εκτάρια, ήταν 5.000 εκτάρια, 50.000 στρέμματα ετησίως, ο μέσος όρος. Τα τελευταία χρόνια, αφήνοντας τα δάση εκτός διαχείρισης, στην πραγματικότητα έχουμε εκτοξεύσει αυτούς τους αριθμούς που πλησιάζουν στο 1 εκατομμύριο στρέμματα ή 100.000 εκτάρια. Και το κόστος για την αντιμετώπιση θεωρητικά του φαινομένου το έχουμε εκτοξεύσει 25 φορές πάνω από όσο ήταν το κόστος το 1998. Δεν θέλω να πιστεύω ότι όλο αυτό γίνεται για δύο βασικούς λόγους, όπως ακούγεται. Η μία έχει να κάνει ότι με την διαχείριση των δασών στην πραγματικότητα θα ασχοληθούν άνθρωποι όχι μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, αλλά με την προμήθεια ελικοπτέρων αεροσκαφών θα ασχοληθούν πολλοί μεσάζοντες
οι οποίοι έχουν τον τρόπο να πιέζουν τις κυβερνήσεις. Και δεν μιλώ για τη σημερινή κυβέρνηση, έτσι για να είμαι ειλικρινής, μιλάω διαχρονικά και μονίμως. Δεν εξηγείται το φαινόμενο, ενώ τα εναέρια μέσα αυξάνονται, οι καταστροφές να αυξάνονται απείρως ανάλογα. Έχουμε κάνει τη δασική υπηρεσία στην πραγματικότητα όμως να ασχολείται όχι με τα αντικείμενό της, αλλά να ασχολείται μόνο με το πράξεις χαρακτηρισμού του αν κάτι είναι δάσος ή δεν είναι δάσος των πολιτών. Γιατί και εδώ, στην πραγματικότητα, λειτουργούμε πολιτικά εγκληματικά. Και θα εξηγήσω τι εννοώ. Για να δείτε και την αδικία του πράγματος. Έχουμε δημιουργήσει μία νομολογία, η οποία νομολογία λέει άπαξ δάσος, πάντα δάσος. Αν δηλαδή κάποια στιγμή εγκαταλείψεις ένα χωράφι και μέσα βγούνε 10 σκήνα, 3 φουρνάρια, 2 πεύκα, δεν καθαρίζεις ποτέ. Είναι δε χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, σας δώσω ένα παράδειγμα πολύ απλό για να καταλάβετε σε τι παραλογισμούς έχουμε φτάσει. Από την ομολογία την οποία έχουμε και στην οποία δεν λέμε να πάρουμε σοβαρές αποφάσεις. Αφήνει ένας πατέρας, έχει 20 στρέμματα και τα χωρίζει, έχει 2 παιδιά, τα χωρίζει στη μέση και δίνει το μισό στο ένα, το μισό στον άλλο, καλλιεργούσμενα. Η χώρα, ξέρετε, έχει περάσει διάφορα. Ο ένα παιδί μένει στο χωριό, καλλιεργεί τα 10 στρέμματα. Και για ένα μεγάλο διάστημα καλλιεργεί και τα διπλανά στρέμματα του αδερφού του. Ο άλλος αδερφός έφυγε στο εξωτερικό. Πήγε να βρει ένα μεροκάματο, όχι γιατί δεν έβρισκε εδώ. Κάποια στιγμή συγκρούστηκαν τα συμφέροντα των δύο αδελφών. Και έτσι το ένα συνέχισε να καλλιεργείται, το άλλο έμενε να καλλιεργείται. Λοιπόν, αυτό που συνέχισε να καλλιεργείται μπορεί να το αξιοποιήσει αυτός που έμεινε εδώ. Ο άλλος που για χρόνια είχε πάει στο εξωτερικό και έστενε συνάλλαγμα στη φτωχή Ελλάδα, επειδή δεν βγήκανε και έμεινε καλλιέργητο φουρνάρια, παλιούρια, ρίκια, η έκταση χαρακτηρίζεται δασική, ισχύει από τη στιγμή που είναι δασική το τεκμήριο του δημοσίου, πρέπει να αποδείξει ότι η ιδιοκτησία είναι δική του, πρέπει να βρει συνεχόμενα συμβόλαια που να φτάνουμε στο 1915 και στην πραγματικότητα, ακόμα και αν βρει τα συνεχόμενα συμβόλαια, το αναγνωρίζει τη ιδιοκτησία, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και ενώ, για παράδειγμα, φαίνεται στους χάρτες ότι παλαιότερα καλλιεργούνταν, από τη στιγμή που δασώθηκε με αυτήν την υποτυπώδη βλάστηση, είναι δάσος. Αυτό έχει ως λογική. Μετατρέπει τους πολίτες σε εχθρούς της δασικής υπηρεσίας και του δάσους. Και την ευθύνη δεν την έχει αυτός που νομοθετεί, αυτός που αποφασίζει. Την ευθύνη πρέπει να την αντιμετωπίσω εγώ. Γιατί εγώ, ενώ κατανοώ το δίκαιο του πολίτη, δεν μπορώ να του δώσω καμία λύση. Είναι θέματα που δεν γνωρίζουν. Δεν ξέρουν λοιπόν το θέμα των δασωμένων αγρών ότι θα έπρεπε να το είχαν επιλύσει. Δεν μπορεί όμως για ό,τι θεωρούν ότι δεν έχει πρόσχερο όφελος για αυτούς να το αγνοούν. Γιατί όταν το αγνοείς, δεν θα έχεις σύμμαχο ούτε τον πολίτη σε οποιαδήποτε καταστροφή συμβαίνει, αλλά ταυτόχρονα
θα λειτουργείς καταστροφικά για την ίδια τη χώρα. Και όλα αυτά τα σημαντικά για τα οποία είπαμε πριν, που προσφέρει το δάσος, στην πραγματικότητα θα τα έχεις χάσει. Βέβαια, αλλάζει και η μορφή της οικονομίας. Είναι λογικό αυτό. Γιατί παλαιότερα, για παράδειγμα, μέσα στα δάση, ασχολούνταν περίπου 120.000 λιτονοσυλλέκτες. Και αυτοί, για να δουλέψουν και να μαζέψουν τη ρητίνη, καθαρίζαν και τον υπόροφο. Σήμερα, επειδή έχουν βγει χημικά υποκατάστατα, είναι ελάχιστοι αυτοί που ασχολούνται με την πυροσυλλογή της ρητίνης, άρα λοιπόν σε ελάχιστες περιοχές έχουμε καθαρό υπόροφο. Και όσο δεν έχουμε καθαρό υπόροφο, τόσο στην πραγματικότητα θα έχουμε δάση έτοιμα να δώσουν πυρκαγιές μεγάλης έντασης. Θα πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν την φιλοσοφία μας, τόσο προς το νομοθετικό πλαίσιο, που να γίνει φιλικό προς τον πολίτη και αυστηρό ως προς την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, αλλά και ως προς την λογική, που δεν πρέπει να τα βλέπουμε όλα με την αγγλοσαξονική έννοια του κέρδους, που αυτή κυριαρχούσε κάποιες δεκαετίες πριν, που είχε να κάνει με την μεγέθυνση στην ανάπτυξη, αλλά να δούμε την ποιοτική αναβάθμιση και την ποιοτική ανάπτυξη μέσα από τη λογική της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως την περιέγραψε στον Κρητία και ο Πλάτωνας που είπα πριν. Το ερώτημα είναι αν έχουμε διδαχτεί κάτι από όλα αυτά που γενικότερα συμβαίνουν κάθε χρόνο στην πατρίδα μας. Κάθε χρόνο ακούμε πυρκαγιές, κάθε χρόνο ακούμε δηλώσεις μετά την πυρκαγιά, αλλά στην πραγματικότητα δεν αλλάζει κάτι. Παραμένουμε στην ίδια λογική. Λέμε 5 επικοινωνιακά ότι θα αναδασώσουμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Και στην πραγματικότητα τα φαινόμενα συνεχίζουν. Και θα πάρω για παράδειγμα την πρόσφατη πυρκαγιά Συνέβεια. Συνέβεια λοιπόν το καλοκαίρι κάηκαν 500.000 στρέμματα. Είχαμε λοιπόν 500.000 στρέμματα. Ανακοινώσαμε ότι ο κύριος Μπένος θα αναλάβει την ανοικοδόμηση της περιοχής. Ψάξαμε και ψάχνουμε την διαδικασία Ελλήνων που θα αναλάβουν χορηγικά να κάνουν κάποια πράγματα, αλλά όλα αυτά θα γίνουν με χρόνους που η φύση δεν περιμένει. Θα έπρεπε σε πρώτη φάση, άμεσα και χωρίς τις διαδικασίες εργολαβιών, το να ψάχνει πρώτα να βρει το χορηγό και ο χορηγός να πάρει ποιον θα πάρει, να πάμε με διαδικασία αυτεπαστασίας από τη δασική υπηρεσία με τους δασικούς συνεταιρισμούς της περιοχής, ώστε να έχουν μέσα σε ελάχιστο χρόνο ολοκληρώσει την διαδικασία με τα κρονοδέματα, ώστε να μην χαθεί ούτε το έδαφος, γιατί δεν θα χαθεί μόνο το έδαφος. Θα χαθεί στην πραγματικότητα και το υλικό που είναι σκορπισμένο πάνω στο έδαφος μετά την πυρκαγιά και θα δώσει φυσική αναγέννηση στη θάλασσα. Και έτσι, επειδή δεν πήγαμε με την ταχύτητα αυτή, γιατί περιμένουμε αυτός που ανέλαβε ένα κομμάτι χορηγίας, αφού χορηγήθηκαν χορηγός το ένα κομμάτι αυτό, χορηγός ο άλλος, ώστε να υπογραφούν οι συμβάσεις όλες αυτές για τις χορηγίες, να ψάξει ο χορηγός ποιον θα βάλει να κάνει μια δουλειά, ήρθαν οι βροχές και είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα.
πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης στην αντιμετώπιση εκτάκτων γεγονότων. Και ο τρόπος σκέψης πρέπει να αλλάξει από την ίδια τη λογική. Η λογική τι λέει, όταν έχω μια πολύ μεγάλη καταστροφή, δεν μπορώ ούτε να πάω με την διαδικασία το να φτιάξω διαγωνισμό, να προκηρύξω κτλ. Διότι αυτό έχει και ενστάσει, έχει το ένα, έχει το άλλο. Μπορεί να με φτάσει και 2 και 3 μήνες καθυστέρηση. Αλλά πρέπει να πάω με ταχύτητα λειτουργίας του ίδιου του δημοσίου. Με αναθέσεις. Κατ' εξαίρεση. Διότι εδώ έχουμε έκτακτα γεγονότα τα οποία δεν μπορούμε να προβλέψουμε αν θα έχουμε έντονη βροχόπτωση αύριο ή θα έχουμε μετά από 2 μήνες. Και επειδή πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το αύριο, έπρεπε άμεσα να πάμε με διαδικασίες απευθείας αναθέσεων και όχι σε οποιονδήποτε, στους δασικούς συνεταιρισμούς της περιοχής, που ούτως ή άλλως έχει πληγεί το εισόδημά τους. Διότι όταν κάει και το δάσος, δεν έχουν εισόδημα από την περιοχή και δεν θα έχουν για πάρα πολλά χρόνια. Άρα στην πραγματικότητα θα τους ενισχύαμε με ένα εισόδημα και θα κάναν τη δουλειά που τώρα θα την πάρει κάποιος εργολάβος και θα την κάνει όταν θα γίνει, που μπορεί να είναι κατόπιν εορτής. Ξέρετε, χρειάζεται μια διαφορετική σκέψη ανεξάρτητα της φιλοσοφικής διάστασης που έχουμε. Εγώ δεν το κρύβω, είμαι φιλελεύθερος. Παρά τα αυτά, σε ορισμένα πράγματα οφείλουμε οι δράσεις μας να είναι κρατικές. Διότι καλή η χορηγή, αλλά για παράδειγμα ο χορηγός μέχρι το ποιος θα έχει την ευθύνη αν θα συμβεί κάτι οτιδήποτε για να υπογραφεί οτιδήποτε, υπάρχουν χορηγοί που δεν έχουν υπογραφεί ακόμη στις συμβάσεις παραχώρησης. Όχι από την κακή διάθεση του χορηγού, αλλά ξέρετε, εγώ να σας προσφέρω να το κάνω το έργο αυτό. Αλλά δεν θα έχω και την ευθύνη, σου λέει, για να συμβεί οτιδήποτε. Και έχει λόγο. Το κατανοώ εγώ αυτό. Το κράτος πρέπει να αναλαμβάνει τις ευθύνες. Έτσι λοιπόν, έχουμε κατασπατάληση πόρων, έχουμε κατασπατάληση πρωτογενούς υλικού και δεν έχουμε αποτέλεσμα. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε το μοντέλο. Πρέπει λοιπόν να βάλουμε τα φυσικά μας οικοσυστήματα, είτε αυτά είναι δάση, είτε αυτά αφορούν ορυκτό πλούτο, είτε αυτά αφορούν αλιεία, υποδιαχείριση. Και εφόσον έχουμε σωστή διαχείριση, θα έχουμε παντού καλύτερα αποτελέσματα. Όσο δεν ασχολούμαστε με ζητήματα που αφορούν όχι εμάς, αλλά και τις επόμενες γενιές, είμαστε υπεύθυνοι για το τι θα κληρονομήσουμε στις επόμενες γενιές. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι με τον δρομολόγιο που έχουμε πάρει, οι επόμενες γενιές θα κληρονομήσουν μία χώρα που σε πολλές περιοχές της δεν θα έχουμε παρά το σκελετό της. Ξέρετε, αυτή η προσπάθεια δεν είναι καινούργια. Το 1925, όταν πρώτο έγινε η δασική υπηρεσία, τότε φτιάχτηκαν φράγματα, έγιναν αναδασώσεις, άλλαξαν τη ζωή στην Ήπεθρο. Βέβαια, ήρθαν μετά 10 χρόνια πολέμου, εμφυλίου
και στην πραγματικότητα πάλι το δάσος πλήρωσε τη σωτηρία του έθνου, διότι δάση καταστράφηκαν, όπως ιστορικά συμβαίνει πάντα. Και τώρα τι θυμήθηκα. Για παράδειγμα, λέει ο εθνικός μας ποιητής, ο Διονύσος Σολωμός, στον ψαρόν την ολόμα βεράχη. Γιατί τι περιέγραφε. Περιέγραφε μία εικόνα που υπήρχε, ότι ο Ιμπραήμ έκαιγε τα πάντα στο πέρασμά του και το δάσος πάλι πλήρωσε το τίμημα της σωτηρίας της πατρίδας. Πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο, είτε αυτό αφορούσε την αρχαιότητα όπως αναφέρει ο Πλάτωνας, είτε αφορά το σήμερα, να βρούμε έναν τρόπο να σταματήσουμε τη μεγάλη πληγή στο σώμα της πατρίδας μας. Θα πρέπει να κάνουμε εκτεταμένες αναδασώσεις στον ορεινό μας όγκο, γιατί το δάσος δεν συγκρατεί απλά το έδαφος. Παράγει και έδαφος, φτιάχνει και έδαφος, δημιουργεί και έδαφος με το ριζικό του πλέγμα. Ούτως ώστε αύριο οι νέοι μας να κληροδοτήσουν μια καλύτερη Ελλάδα με καλύτερη ποιότητα. Διότι η ύπαρξη του δάσους είναι καλύτερη ποιότητα ζωής για τον άνθρωπο. Ξέρετε, δεν ξέρω ούτε πόσοι με βλέπετε, ούτε πόσοι παρακολουθείτε. Είναι και δύσκολος ο μονόλογος. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι ο καθένας από εμάς μπορεί να γίνει μέσω πίεσης για να αποκτήσει η πατρίδα επιτέλους δασική πολιτική. Ευχαριστώ όσους με ακούσανε και ελπίζω ένα σπόρος να έμεινε από όσα είπα. Κύριε Μπέση, σας παρακολουθούσαν και να είστε σίγουροι θα σας παρακολουθήσουν την πραγματικά ενδιαφέρουσα αυτή η ομιλία. Υπάρχει μια ερώτηση, δεν μου τη συμμετρημαστεί, στο προφίλ μας στο Messenger και να φέρετε σχετικά. Μέχρι το 1998 στα δάση υπήρχε η δασική υπηρεσία, η οποία είχε ενεργό ρόλο και στην πυρόσβεση. Πιστεύετε ότι αυτό ήταν λάθος ή σωστό? Ήταν εγκληματικό. Και αυτό το αποδεικνύουν τα νούμερα που ανέφερα σε κάποια στιγμή, το πόσες εκτάσεις είχαμε πριν το 1998 και πόσες είχαμε μετά. Ήταν εγκληματικό και για άλλο λόγο. Ξαφνικά από μια υπηρεσία που διαχειρίζεται το 65% της ελληνικής γης, πήραμε περίπου τα 2/3 του προσωπικού και το πήγαμε στο πυροσβεστικό σώμα. Εκεί λοιπόν πήγε μόνο για να σμήνει την πυρκαγιά. Είναι το ίδιο προσωπικό που θα ασχολούνταν και με την κατάσβεση της πυρκαγιάς, για παράδειγμα το καλοκαίρι, αλλά το χειμώνα ασχολούνταν με τον καθαρισμό του υπόροφου, με τον καθαρισμό των μπρανών των δρόμων, με άλλα έργα της δασικής υπηρεσίας. Φεύγοντας αυτό το προσωπικό, στην πραγματικότητα απογυμνώσαμε την δασική υπηρεσία, δεν υπάρχει κανένα προληπτικό μέτρο. Άρα λοιπόν μετατρέφουμε σταδιακά τα δάση σε μεγαλύτερες πυρεδαταποθήκες. Επίσης, αυτό το προσωπικό ασχολούμενο όλο το χρόνο μέσα στο δάσος ήξερε δρόμους, ήξερε πού να κινηθεί, ήξερε τι να κάνει και έτσι έμπαινε μέσα στο δάσος και έδινε την πυρκαγιά. Τώρα περιμένουμε στο δρόμο να σβήσουμε την πυρκαγιά. Και αποδείχθηκε σε πάρα πολλές πυρκαγιές, αυτά που λέμε τώρα για τις πυρικές λουρίδες, δεν υπάρχουν κτλ. Είναι πολλές φορές, ξέρετε, η δικαιολογία για τις δικαιολογίες. Όταν τους περνάει μια πυρκαγιά από τη μία μεριά της εθνικής στην άλλη, πέστε μου εσείς λοιπόν πόσο μεγαλύτερες αντιπυρικές λωρίδες θέλουμε. Άρα λοιπόν ήταν εγκληματικό το ότι συνέβη το 1998. Δεν φαίνεται όμως, ειλικρινά το λέω, καμία διάθεση ούτε από την πολιτεία να γυρίσει πίσω το αντικείμενο, αλλά εγώ θα πω και κάτι άλλο. Ούτε από την δασική υπηρεσία να το διεκδικεί. Και ξέρετε γιατί? Είναι πάρα πολύ απλό. Όταν είχα την ευθύνη των δασικών πυρκαγιών και εγώ έχω κάνει συντονιστή σε δασικές πυρκαγιές,
Εγώ καλοκαίρι δεν έβλεπα. Από όταν έφυγαν, εγώ προσωπικά περνώ καλύτερα. Διότι και καλοκαίρι κάνω τις διακοπές μου. Παρά τα αυτά όμως, δεν έχει να κάνει με τις διακοπές τις δικές μου. Η πραγματική πολιτική απόφαση θα ήταν ότι οι δασικές πυρκαγιές έπρεπε να πάνε στο φορέα που τι έχει διδαχθεί και που έχει μάθει να διαχειρίζεται το δάσος. Έτσι ώστε και τα κονδύλια που δίνονται να πάνε σε καλύτερη κατανομή το τι θα χρησιμοποιήσω για πρόληψη και τι για κατάσταση. Ωραία. Μία δεύτερη ερώτηση, γιατί υπάρχουν ερωτήσεις, όσο και αν δεν είναι περίεργο. Αναφέρει το εξής, ότι για τις αναδασώσεις δεν θα πρέπει να υπάρξει ένα ενιαίο σχέδιο αναδάσωσης για ολόκληρη χώρα και το οποίο εναρμόζεται και με το χωροταξικό. Δεν είναι θέμα ενιαίο για όλη τη χώρα. Γιατί κάθε χώρα έχει, κάθε περιοχή έχει τις δικές της ανάγκες ακόμα και σε επίπεδο βλάστησης. Ξέρετε, δεν είναι ότι παίρνω ένα δέντρο ας πούμε, από το Ισραήλ και πάω και το φυτεύω σε μια περιοχή της χώρας, γιατί και αυτά μπορούν να ακουστούν κατά καιρούς. Διότι στην πραγματικότητα αλλάγει στο γενετικό υλικό. Υπάρχουν στην Ελλάδα τρεις διευθύνσεις αναδασώσεων. Η μία ήταν η Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής. Ασχολούνταν με το λεκανοπέδιο. Έχει και δύο φυτώρια. Το ένα στην Αγία Τριάδα της Πάρνηθα, όπου παράγεται το ενδυμικό έλατο της Πάρνηθας. Και το ένα στους πρόποδες της Πάρνηθας, που παράγονται τα άλλα πεύκα, που είναι για χαμηλότερο ψώμετρο ή τα άλλα πλατήρια. Έχει τη Διεύθυνση Αναδασώσεων Θεσσαλονίκης και έχει και τη Διεύθυνση Αναδασώσεων Κομοτηνής, Ροδότης. Κάθε δασαρχείο, στο χώρο ευθύνης του, μπορεί να κάνει αναδασώσεις. Για να τα κάνει όμως αυτά, χρειάζεται, πέρα από τις μελέτες που είναι εύκολο να τις κάνει, τα αντίστοιχα κονδύλια για να γίνουν αναδασώσεις. Και υπάρχουν δύο τρόποι. Ο εύκολος τρόπος είναι να προκηρύξω μία εργολαβία όπου θα συμμετάσχουν διάφοροι εργολάβοι και εγώ θα πάω να ελέγχω το έργο να το πάρω. Και ο άλλος τρόπος είναι να προσλάβω εγώ προσωπικό, εποχικό, ώστε να τις κάνω. Παρά τα αυτά όμως, αν δεν δίνονται κονδύλια, ακόμα και το παραγόμενο υλικό κινδυνεύει να καταστραφεί. Διότι αν δεν έχω κονδύλια δεν μπορώ να κάνω αναδασώσεις. Και δεν είμαι κατά της των αναδασώσεων που εθελοντικά κάνουν πολίτες. Θα σας πω ότι έχω εργαστεί στο αντικείμενο και μάλιστα έφαγα πάρα πολλά Σαββατοκύριακα με εθελοντές που θέλουν να κάνουν αναδάσεις. Θα σας πω και ένα μυστικό. Ξέρετε, όλα τα φυτά που φυτεύουν οι εθελοντές, που για μένα πολύ καλά κάνανε και ερχόντουσαν, γιατί έτσι αποκτούν ευαισθησία περιβαλλοντική, δεν σημαίνει ότι τα φυτεύουν σωστά. Ξέρετε πόσα φυτά έχουμε βρει φυτεμένα με το σακουλάκι τους. Εγώ, για παράδειγμα, την επόμενη μέρα έστειλα ένα συνεργείο και πήγαινε και έλεγχε ένα-ένα και τα ξαναφυτεύαμε. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι ο πολίτης που συμμετείχε στην δραστηριότητα είχε συνείδηση ότι αυτό το πεύκο είναι δικό του και παράγει οξυγόνο για τον ήλιο. Μία άλλη ερώτηση αναφέρεται, ξέρεις, ότι η αναδάσωση θα πρέπει να γίνει βάση βάζω πεύκο, βγάζω πεύκο, δηλαδή ό,τι κάνει και πεύκο θα ξαναβάλω με πεύκο, ή θα πρέπει να επιλεγεί κάποιο. Ένα δεύτερο σκέλος είναι ότι θα πρέπει οι απαναδοσωτές περιοχές να υπάρχει, να συνταχθεί και ολοκληρωμένο αντιπυρικό σχέδιο για μελλοντικούς κινδύνους. Ακούστε κάτι, το αντιπυρικό σχέδιο δεν διαφέρει είτε είναι δασωμένη είτε είναι μη δασωμένη περιοχή. Στο αντιπυρικό σχέδιο υπάρχουν οι δρόμοι. Οι δρόμοι αυτοί είναι και ζώνες αντιπυρικές ταυτόχρονα. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι διαφορετικό. Ίσα-ίσα, στις αναδασωμένες περιοχές, ειδικά αυτές που γίνονται δεν γίνονται με φυσική αναγέννηση, αλλά είναι τεχνητή αναδάσωση, φυτεύουμε με ένα σύνδεσμο 3x3. Άρα στην πραγματικότητα βάζουμε ένα δέντρο σε ένα τρίγωνο, στο σκελές 3x3.
Και άρα έχουν και απόσταση τα δέντρα. Δεν υπάρχει αυτό το βούρτσα, ώστε να μετά να χρειάζεται διάφορα δασοκομικά μέτρα. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι έχουμε φτάσει στο σημείο, ακόμα και αναδασώσεις οι οποίες γίνονται, και ενώ δεν είναι υψηλά δέντρα, ενώ είναι ανοιχτό ο χώρο. Να θυμίσω την πυρκαγιά στο μάτι από πού ξεκίνησε. Από αναδάσωση με πευκάκια 3 και 4 ετών, τα οποία μάλιστα ήταν και αραιά. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας δείξω φωτογραφία τώρα. Φωτογραφίες τώρα για να καταλάβετε. Και παρά τα αυτά, αν δεν έχει σχέδιο πώς να αντιμετωπίσει μια πυρκαγιά και σου φύγει αυτή η πυρκαγιά που έφυγε και ήταν απαράδεκτο, με τις καταστροφικές συνέπειες που έχει. Δεν έχει να κάνει λοιπόν το αντιπυρικό σχέδιο με τις αναδασώσεις. Οι αναδασώσεις ίσα ίσα, οι ίδιες από μόνες τους, είναι αντιπυρικό σχέδιο. Γιατί ανοίγονται δρόμοι για να έχουμε πρόσβαση να πάμε να φυτέψουμε. Και αυτοί οι δρόμοι λειτουργούν και ως αντιπυρικές πορείες. Είπα, ο τρόπος που φυτεύουμε κάθε 3 μέτρα σε ένα ιστοσκελές. Άρα στην πραγματικότητα έχουμε και αποστάσεις και έχουμε και καθαρό υπόροχο, διότι έχει προέρθει από πυρκαγιά. Ο κύριος Βασίλειος Καρούνας ρωτάει το εξής, ότι οι δασάρχες πόσο πιέζουν για προσωπικό, έστω και εποχιακό που είναι διαθέσιμο, και λέει ότι υπάρχουν περιπτώσεις που ένας δασολόγος ή ένας δασοπόνος σε δασαρχία Αττικής. Ποια Αττική? Υπάρχουν δασαρχία της χώρας που έχουν έναν άνθρωπο για παρανομή ολόκληρη. Και αυτός ο άνθρωπος καλύτερα να τα κάνει όλα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Το αν πιέζουν, θα σας πω για παράδειγμα ότι όλες οι κυβερνήσεις ανακοινώνουν προσλήψεις δασολόγων μετά από κάθε καταστροφή και εμείς έχουμε να δούμε πρόσληψη 15 χρόνια. Η προηγούμενη κυβέρνηση, για παράδειγμα, λέει ότι δεν έγιναν οι προσλήψεις. Ξέρετε γιατί πράγμα μιλάει. Ποιες προσλήψεις? Ασχέτων με το δάσος, στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος καταπολέμησης ανεργίας, όχι σχετικούς με το δάσος, να τους πάρουμε για 3 μήνες για 250 ευρώ. Αυτή ήταν η λογική. Αυτούς περνάνε και οι οποίοι δεν κάνανε τίποτα. Το θέμα είναι να πάει σε εξειδικευμένο προσωπικό να μπορεί να κάνει δουλειά. Και δεν έχουν κάνει καμία προκήρυξη. Και όπως αντιλαμβάνεστε, ακόμα και τώρα που ανακοινώνει, αφήνει να εννοηθεί η κυβέρνηση ότι θα γίνουν 1.100 προσλήψεις, για να γίνουν αυτές θα περάσουν 2 με 3 χρόνια, ακόμα και αν τις ξεκινήσουμε τώρα. Διότι όλες οι διαδικασίες, όπως ξέρετε, γίνονται μέσω του ΑΣΕΠ. Και για να ολοκληρωθεί ένα διαγωνισμό στον ΑΣΕΠ, δεν υπάρχει περίπτωση να ολοκληρωθεί πριν από 2-2,5 χρόνια. Είναι θέμα λοιπόν πίεσης. Η πίεση είναι αφόρητη. Το θέμα είναι ότι όσο και να πιέζουμε εμείς, αν δεν υπάρχουν εγκεκριμένες πιστώσεις, δεν μπορεί να κάνει προσλήψεις. Ο κύριος Βασίλειος Καρούνας ρωτάει το εξής, ότι τώρα με την πολιτική προστασία, αν έχει πάρει και την αρμοδιότητα πολιτική προστασία, τον καθαρισμό των δασών. Ακούστε κάτι. Συνταγματικά δεν μπορεί να την πάρει. Πώς θα κάνει καθαρισμό κάποιος χωρίς σχέδιο διαχείρισης? Το σχέδιο διαχείρισης πρέπει να υπάρχει, ένα σχέδιο διαχείρισης. Το σχέδιο διαχείρισης και η διαχειριστική μελέτη πρέπει να γίνει από την δασική υπηρεσία. Η λογική του μπαίνω και κάνω ό,τι θέλω έχει πιο καταστροφικές συνέπειες από αυτές, από το να μην κάνω τίποτα. Θα το πω έτσι καθαρά. Ξέρετε, όλα αυτά πρέπει να γίνονται με συνεργασία. Συνεργασία όλων των φορέων. Θέλω να πιστεύω, από τη στιγμή που διατίθενται κονδύλια στην πολιτική προστασία, να υπάρχει ένας σχεδιασμός, τώρα που επιτέλους αποφασίσανε ότι όλες οι υπηρεσίες θα ενταχθούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και δεν θα έχουμε το καθένα φέοδο τι ήθελε έκανε, να υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός, μια συνεργασία και σε συνεργασία απόλυτη να μπορούν να γίνουν οι καθαρισμοί που πρέπει. Όχι εκεί που νομίζω ο καθένα. Ξέρετε γιατί ποιο είναι το επικίνδυνο στην ιστορία? Η πολιτική προστασία δεν κάνει η ίδια δουλειά. Δίδει χρήματα στους Δήμους. Οι Δήμοι λοιπόν, οι οποίοι έχουν τεράστιες ανάγκες χρημάτων,
Παίρνουν τα χρήματα, λένε για καθαρισμούς και αμφιβάλλω πόσο χρησιμοποιούνται τα κονδύλια για τους χαρακτηρισμούς, για τους καθαρισμούς. Διότι δεν είναι καθαρισμοί, καθάρισα λίγο το πρανές του δρόμου. Εάν δεν πάρω μέσα τον υπόροφο, έχω πρόβλημα. Αν για παράδειγμα τα σκουπίδια που πετάμε μέσα στα δάση δεν τα περισυλλέξουμε, σκεφτείτε ότι με τις μεγάλες θερμοκρασίες, για παράδειγμα μια σακούλα σκουπιδιών, όπου έχει μέσα όχι οργανικά πράγματα, εγώ θα σου πω φλούδες από φρούτα, σέπονται και εκλείουν μεθάνιο. Το μεθάνιο λοιπόν στις υψηλές θερμοκρασίες εκρήγνεται και, και δίνει πυρκαγιά. Άρα λοιπόν εμπριστές είμαστε όλοι μας που πετάμε τα σκουπίδια έτσι. Και ταυτόχρονα καθαρισμό σημαίνει ότι θα βγω μέσα στο δάσος να τα πάρω. Όχι να καθαρίζω τα πράνη, γιατί περί αυτού πρόκειται πολιτική προστασία, κονδύλια στους δήμους, για τα πρανή γύρω-γύρω από τους δρόμους. Υπάρχει μια ερώτηση, ήθελα να το μιλήσετε στο Facebook, για το θεσμό της δασοφυλακής. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει εσείς τα συνέστα του σώματος στην Ελλάδα? Δασοφυλάκες υπάρχουν τα δασαρχεία. Το θέμα είναι οι ελάχιστοι. Χρησιμοποιούνται όσο είναι. Είχαν έρθει μάλιστα και κάποια στιγμή σε προηγούμενη κατάσταση, όταν διαλύθηκε η αγροφυλακή, 1000 αγροφύλακες, οι οποίοι κάνουν και πήραν τη δουλειά του δασοφύλακα, μπορούν απλά να φυλάξουν κάποια πράγματα. Δασοφύλακας είναι ότι φυλάζω την περιοχή να μην γίνουν χέρσος ή να μην γίνει το ένα, να μην γίνει το άλλο. Δεν σημαίνει ότι μπορώ να έχω αποτελέσματα. Άλλα πράγματα χρειάζονται. Χρειάζεται ένα σώμα, αν θέλετε, υποχρεωτικής εκπαίδευσης, να το πω έτσι, το οποίο να εργατικό προσωπικό, το οποίο θα το βάζεις μέσα να καθαρίζει, να κάνει καθαρισμό. Και να έχω σχέδιο διαχείρισης, να πάρω ξυλία από μέσα, τα οποία άμα πάρω τη βιομάζα από μέσα, θα μπορούσα να έχω, για παράδειγμα, εξοικονόμηση ενέργειας. Διότι όλο αυτό το πράγμα θα μπορούσε να γίνει κομπόστ και να χρησιμοποιείται στις σόμπες, στη βιομηχανία. Ως τέρμας. Δυστυχώς όμως δεν γίνεται τίποτα από αυτά. Κάποια ρωτάει, όταν λέτε για το ζήτημα των δασωμένων αγρών, σε αυτό πιστεύετε πρέπει να υπάρξει μια νομοθετική ρύθμιση που να ξεκαθαρίζει το καθεστώς? Είμαι σαφής, ήμουν σαφής και πριν στην τοποθέτησή μου. Είπα, δεν είναι δυνατόν, για παράδειγμα, ένας πατέρας να αφήνει δύο χωράφια. Το ένα στο ένα παιδί, στο άλλο στο παιδί. Το ένα βγήκε στο εξωτερικό, έστειλε συνάλλαγμα, που βοήθησε το συνάλλαγμα τότε στην χώρα για την οικονομική της ανάπτυξη. Και να έρχεσαι εσύ σήμερα να τον τιμωρείς αυτόν και να του λες: έμεινα καλλιέργητο, δασός και είναι δασικό. Δηλαδή αυτό πρέπει να λυθεί άμεσα. Σε αυτό θεωρείτε ότι είναι και αιτία πυρκαγιών, μια φορά, ας πούμε? Ξέρετε, λειτουργεί, αν θέλετε, και μπορεί να μην είναι αιτία πυρκαγιών, είναι κάτι άλλο. Δημιουργείς αντιπάλους για το δάσος. Εχθρούς του δάσους. Και μία τελευταία ερώτηση σχετικά. Εσείς πιστεύετε ότι η αναδάσωση βάσει ποιο μοντέλο θα πρέπει να υιοθετηθεί κατά την άποψή σας, ώστε τα νέα δάση να είναι περισσότερο ανθεκτικά στις φωτιές? Κοιτάξτε να δείτε. Ένας καθηγητής μου έλεγε, παιδιά μία ακούτε τι λένε για δέντρα διαφορετικά. Όλα τα δέντρα είναι ξύλο και το ξύλο καίγεται. Ξέρετε, όλη αυτή η φιλοσοφία έχει δύο σκοπούς. Η μία είναι ότι διευκολύνει τη δουλειά μου αν δεν έχει πεύκο και έχει πλατήφυλλο, διότι εάν καεί το πρέμνο βλαστάνει και άρα δεν χρειάζομαι
να ξαναβάλω, να ξαναφυτεύσω. Αυτό όμως το κάνει και το ίδιο το ΠΕΦΚΟ από μόνο του, με τη φυσική του αναγέννηση, άσχετα αν εγώ πάω και το διπλωκαίο μέσα σε χρόνο πριν φτιάξει καρπούς. Αυτό είναι το ένα με τη δουλειά μου. Το άλλο είναι εκ του πονηρού. Και είναι εκ του πονηρού ότι κάποιοι θέλουν να μετατρέψουν τα δάση σε εκτάσεις ελιές, έλεγε ο Μάργαρης. Μα η ελιά καίγεται και διατηρείται μάλιστα η φωτιά της πολλές πιο πολλές μέρες και υπόγεια και κατά τη ρίζα και μπορεί να ξαναδώσει παραπέρα. Γιατί θέλουν στην πραγματικότητα να αλλάξουν το δασικό τοπίο. Αν για παράδειγμα δεν βάζω δάση και βάζω καρποφόρα δέντρα που λένε κάποιοι, τότε στην πραγματικότητα δεν έχω ούτε την ίδια συγκράτηση εδάφους, ούτε την ίδια βιοκοινότητα, ούτε τον ίδιο απορρυπαντή. Εγώ σας έδωσα πριν στοιχεία πόσο ένα στρέμμα ΠΕΦΚΟ συγκρατεί διοξείδιο του θείου. Ενώ όλα αυτά τα άλλα δέντρα δεν κάνουν την ίδια δουλειά. Άρα λοιπόν είναι μερικά εκ του πονηρού λεγόμενα με στόχο την αλλαγή χρήσης των εκτάσεων. Μάλιστα.